Η ΑΕΚ σε πρόβα τζενεράλ του τελικού εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων και στην τελευταία αγωνιστική των playoffs ο Γεώργιο Καραϊσκάκη γνώρισε την ήττα με 3-0 από τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που δεν ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα ο Μπάρκουα, ο Λιβέρα και ο Λιβάγια. Η Ένωση δεν ήταν τόσο επιθετική όσο έπρεπε με αποτέλεσμα τα δύο γρήγορα γκολ του Βαλμπουενά και του Ρατζέλοβιτ να μην την αφήνουν να αντιδράσει κάνοντα το μάτ ελάχιστε κλασικέ ευκαιρίε. Μπήκαμε στον αγώνα χωρί επιθετικότητα. Καλύτερα που φάγαμε αυτό το χαστούκι για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για τον τελικό. Προετοιμαστήκαμε για αυτόν τον αγώνα όσο καλύτερα μπορούσαμε. Κάθε αγώνα είναι διαφορετικό. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει τίποτα που να είναι δεδομένο. Μετά από αυτή την ήττα, τα βλέμματα είναι στραμμένα στο τελικό και στη συγκεκριμένη αναμέτρηση οι κινδυνόμαυροι πρέπει να δείξουν ένα πιο σοβαρό πρόσωπο πράγμα που αναμένεται καθώ ο Λιβέρα, Λιβάγη και Μπάργκα προβλέπουν να ξεκινήσουν στο αρχικό σχήμα. Ενώ ο αγώνα δρόμου κάνει ο Δημητρό Τζιγκρίσκι ώστε να δηλώσει παρόν για τον τελικό. Ένα τελικό που είναι στον αέρα καθώ οι ερυθρόλευκοι επιμένουν να αλλάξει έδρα. Ο αγωνας 26 Ιουλίου, μιας και όπως ισχυρίζονται στον Πειραιά, το συγκεκριμένο γήπεδο της Ριζούπολη είναι ακατάλληλο. Η πρόταση των πρωταθλητών είναι να αλλάξει έδρα και να γίνει στο ΑΚΑ την ίδια ημερομηνία. Το μπαλάκι βρίσκεται πλέον στην ΑΕΚ για την απόφαση της έδρας. Αν η Ένωση είναι νη να διεξαχθεί ο τελικό στο ΑΚΑ, τότε τίθεται θέμα συνέπο προκειμένου να προλάβει να κάνει τις απαραίτητε προετοιμασίε έω την Κυριακή